απόψε, κυρίες και κύριοι, δεν θα μιλήσουμε για τη ζωή ενός μόνον ανθρώπου. Λίγες μέρες πριν συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε στην Κρήτη. Μια απαγωγή που πέρασε στην ιστορία σαν μοναδικό δείγμα θάρρους, εξυπνάδας και αντοχής στις φυσικές κακοχίες. Είναι γεγονός ότι πολλοί δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι η απαγωγή του Κράιπε, όπως είναι γεγονός ότι κανένας δεν υπάρχει που να μην ξέρει ότι η απαγωγή αυτή έγινε. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες της ιστορίας έτσι όπως ακριβώς ξετυλίχθηκε πριν από 28 χρόνια. Απριλίου 1944, ώρα 10 παρα 10 το βράδυ. Μέσα σε ένα σκοτάδι που το κάνει πιο πυκνό η γερμανική κατοχή στην Κρήτη, σε μια στροφή του δρόμου από τις Αρχάνες προς την Κνωσό, πίσω από θάμνους και μέσα στα μπέλια, κρύβονται μερικά πρόσωπα που αργότερα θα περάσουν στην ιστορία. Ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, που έχει πέσει με αλεξίπτωτο στην Κρήτη δύο μήνες πριν, ταγματάρχης του Βρετανικού στρατού. Ο Στάνλι Μος, που έφτασε 20 μέρες αργότερα, λοχαγός. Ο Μανώλης Πατεράκης, κριτικός που εκπαιδεύτηκε μαζί με τους κομάντους στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Τυράκης, που ήρθε και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους για έναν κοινό σκοπό. Την απαγωγή ενός στρατηγού. Το αρχικό σχέδιο είχε σε στόχο του τον στρατηγό Μίλλερ, που είχε κάψει τη μισή Κρήτη. Την τελευταία στιγμή ο Μίλλερ αντικαθίσταται από τον στρατηγό Χάινριχ Κράιπε, έναν από τους ικανότερους αξιωματικούς του Χίτλερ. Οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι περιμένουν το αυτοκίνητο του Κράιπε που θα φτάσει σε λίγο. Στις 10 παρα 9 λεπτά ένα φως αναγοσβήνει. Σημαίνει ο Κράιπε ξεκίνησε χωρίς συνοδεία. Στις 10 παρα 8 λεπτά το αυτοκίνητο του Κράιπε βρίσκεται στη στροφή. Ο Μος και ο Φέρμορ, ντυμένοι με γερμανικές στολές, το σταματούν. «Χαρτιά παρακαλώ», λέει ο Φέρμορ. «Είμαι ο στρατηγός Κράιπε». «Στρατηγέ, μην αντισταθείτε αν θέλετε τη ζωή σας», λέει ψιθυριστά ο Φέρμορ. Κρατάει ένα περίστροφο πάνω στην καρδιά του Γερμανού στρατηγού. Τον βάζουν στο πίσω κάθισμα, του δένουν τα μάτια και ο Φέρμορ βάζει το καπέλο του στρατηγού. Ο Μος κάθεται στο τιμόνι. Πίσω μαζί με τον Κράιπε, ο Πατεράκης, ο Τυράκης και ο Σαβιολάκης. Το αυτοκίνητο φτάνει στο Ηράκλειο και διασχίζει την κατάμεστη πλατεία. Ο κινηματογράφος σχολάει εκείνη την ώρα. Οι Γερμανοί χαιρετούν τον στρατηγό Κράιπε, το Φέρμορ δηλαδή που φορά το καπέλο του. Σε κάποιο σημείο ένα στρατιώτης τους φράζει το δρόμο. «Είναι ο στρατηγός Κράιπε», φωτάζει επιτακτικά ο Φέρμορ. Το αυτοκίνητο περνά έλεγχο. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω εγκαταλείπουν το αυτοκίνητο με ένα σημείωμα που γνωστοποιεί στις γερμανικές αρχές την απαγωγή του Κράιπε. Και η μεγάλη περιπέτεια μόλις τώρα αρχίζει. Προχωρούν με τα πόδια ή με μουλάρια στα κατσάβαχα. Στο δρόμο βρίσκονται πολλοί που τους κρύβουν και τους βοηθούν. Οι Γερμανοί σκορπίζονται παντού ψάχνοντας για τον στρατηγό τους. Κάποια στιγμή η ομάδα που οδηγεί τον στρατηγό Κράιπε στα χέρια των συμμάχων βρίσκεται περικυκλωμένη. Περνούν με τα πόδια τον ψιλορίτη μέσα στο χιόνι. Και μετά από 18 ημέρες κοπιαστικής πορείας φτάνουν στην ακτή, στο Ροδάκι. Το ίδιο βράδυ τους παίρνει μια τερπιλάκατος για το Κάιρο. Ο στρατηγός Κράιπε είναι στα χέρια των συμμάχων. Η Κρήτη έχει δώσει στον άξονα μια πικρή εμπειρία και ένα τραύμα που πονάει πολύ τη γερμανική υπερηφάνεια. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν συντομευμένη η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. Η εκπομπή μας σήμερα κάνει ένα τόλμημα που μόνον μεγάλα τηλεοπτικά ξένα δίκτυα θα μπορούσαν να κάνουν. Όσο και αν φαίνεται εγωιστικό, επιτρέψτε μας να πιστεύουμε ότι χρειάζεται θάρρος, χρόνος, πείσμα, έρευνα και φοβερά έξοδα για αυτό που πετυχαίνουμε σήμερα. Να φέρουμε κοντά σας και κοντά στην ελληνική τηλεόραση όλους αυτούς που κράτησαν το βασικό ρόλο στην απαγωγή του Κράιπε. Ο στόχος της εκπομπής βεβαίως δεν είναι να αφηγηθεί για μια ακόμη φορά τη γνωστή ιστορία που έχει γίνει αρκετές φορές ταινία και την ξέρει πάρα πολλοί κόσμος σε ολόκληρη τη γη. Είναι ένας ο στόχος μας και πολύ απλός. Να δείξουμε από κοντά τα πορτρέτα των ανθρώπων που δεν γεννήθηκαν τίποτα περισσότερο από καθημερινοί, απλοί άνθρωποι και έγιναν ήρωες μέσα στη δίνη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στο πάθος για τη λαχτάρα και την ελευθερία. Σας παρακαλώ να καλωσορίσετε τον πρώτο μας προσκεκλημένο για απόψε, τον Βρετανό ταγματάρχη Πάτρικ Λι Φέρμορ. Good evening, sir. And of course, we know you speak Greek fluently, maybe better than us. Ο Πάτρικ Λι Φέρμορ μιλάει πολύ καλύτερα ελληνικά από αρκετούς Έλληνες. Γι' αυτό ας... Καθόλου. Τσάτσα πάτρα, δηλαδή. Τσάτσα πάτρα.
Αυτό αποδεικνύει ότι μιλάτε τόσο πολύ καλά ελληνικά, ώστε να ξέρετε και το τσάτρα πάτρα. Κύριε Φέρμορ, καταρχήν να πούμε δύο λόγια για τον Φέρμορ του σήμερα, του 1972, που 28 χρόνια πριν έκανε την απαγωγή του Κράιπε μαζί με τόσους γενναίους φίλους στην Κρήτη. Ξέρουμε ότι μετά από, από τον πόλεμο μείνατε στην Ελλάδα αρκετό καιρό. Ναι, ναι, βέβαια. Αγαπάτε την Ελλάδα. Ναι, και έγραψα βιβλία για την Ελλάδα και όλα. Είμαι συγγραφέα σήμερα. Γράψατε βιβλία για την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είσαστε συγγραφές, συνεχίζετε να γράφετε και συνεχίζετε να αγαπάτε την Ελλάδα και τους κριτικούς. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ξαναγυρίσουμε όμως 28 χρόνια πριν. Ναι. Μια που όλοι είμαστε στο περιθώριο της συγκινήσεως και στο προσκήνιο μιας μεγάλης μέρας. Και ας ξεκινήσουμε την ιστορία από την ημέρα που πέσατε με αλεξίπτωτο στην Κρήτη και που δεν ήταν η πρώτη στο νησί. Έτσι δεν είναι, δεν ήταν η πρώτη φορά που πέφτατε στην Κρήτη. Η πρώτη φορά που έπεσα στην Κρήτη, αλλά είχα ζήσει σχεδόν δύο χρόνια στην Κρήτη επικατοχής, στα βουνά δηλαδή, με την αντίσταση. Και είχα γίνει σχεδόν μέλος της κρητικής οικογένειας, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή. Δεν ήταν πια στρατιωτικό πράγμα, ήταν αδελφός είναι μεταξύ όλους μας. Και πώς γνώριζε όλο τον κόσμο. Πώς πέσατε στην Κρήτη? Πέσατε με αλεξίπτωτο, με αεροπλάνο? Ναι, με αλεξίπτωτο. Το αεροπλάνο ερχόταν από τη Μέση Ανατολή και δεν είσαστε μόνος σας. Ναι, έφυγε από την Πρίντιζη. Από την Πρίντιζη. Ναι, ναι. Και μαζί με τον Στάνλι Μος. Μαζί με τον υποδιοικητή μου, τον Μπιλ Στάνλι Μος, και με τους δύο παλιούς μου φίλους, τον Μανώλη του Πατηράκη και τον Γιώργο του Τυράκη. Ήταν φίλοι σας πριν πάτε στην Κρήτη, τους ξέρετε? Βεβαίως. Παιδιά από την αρχή στη δουλειά που κάνουν πολλά θαυμάσια πράγματα. Δηλαδή και με τον Πατηράκη ήμουν αχώριστος φίλος και σύνοδοι ήμασταν. Δηλαδή και έχουν περάσει από πολλές περιπέτειες και αγωνίες δηλαδή. Από την ομάδα... Και τον Γιώργο και τον Τυράκη, το ίδιο. Από την ομάδα αυτή των τεσσάρων, την βασική ομάδα που ήταν ο πυρήνας της απαγωγής του Κράιπε, ο Στάν Λιμός δεν ζει πια. Δεν ζει πια. Πέθανε στην Καραϊβική, ναι, τρία χρόνια πριν. Ναι, ναι. Από μια κάποια τροπική νόσο, αν δεν αναφέρω. Ναι, έτσι, δυστυχώς. Όμως οι τρεις ζείτε και βασιλεύετε. Ο Μανώλης ο Πατεράκης, που είναι στενός σας φίλος και συνεργάτης σας, ζει αυτή τη στιγμή στα Χανιά. Ναι. Και βεβαίως δεν δίστασε να πετάξει για λίγο στην Αθήνα για να βρεθεί κοντά σας και να σας φίξει το χέρι σαν εκείνη την παλιά εποχή του πολέμου. Καλώς ορίστε, τον Μανώλη Πατεράκη. Ναι, Μιχάλη τον λέγαμε. Καπτά Μιχάλη, φιλεντέμ. Φιλεντέμ, γιατί? Φιλεντέμ τον γνωρίζει. Παρατσούκλι το είχαμε βαφτίσει, να πούμε. Παρατσούκλι, επειδή του άρεσε πάρα πολύ το φιλεντέμ. Το τραγουδούσε πάρα πολύ. Το τραγουδούσε. Βεβαίως, το μόνο τραγούδια που τραγουδούσε ήταν το φιλεντέμ. Γνωριστήκαμε τέλος του 42, στην περιφέρεια Μαρίου. Όμως δεν πέσατε μαζί την ίδια μέρα με το αλεξίπτωτο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πέσουμε, διότι έπιασε ο Μίγλι. Και γυρίσαμε πίσω και έπεσε μονάχα ο κύριος. Και προσπαθήσατε αρκετές φορές. Πάρα πολλές. Ναι, γυρίζανε. Πάρα πολλές φορές. Ναι, 10 φορές γυρίζανε. Δηλαδή. Πάρα πολλές. Αλλά ήταν όλο σύννεφα. Και τελικά δηλαδή, ήρθατε στην Κρήτη με πλοίο. Τελικά, ο Μπιλ Στάνλι Μος, εσείς και ο Τυράκης. Ο ναι. Τρίτος επιζών της παρέας ναι. που έκανε την απαγωγή του Κράιπε είναι ο Γιώργος ο Τυράκης. Βεβαίως. Ο οποίος λείπει χρόνια από την Αθήνα. Λείπει καμιά δεκαετία χρόνια περίπου από την Αθήνα. Βρίσκεται στο Johannesburg και προσπαθήσαμε να μάθουμε μερικά πράγματα γι' αυτόν. Ναι, ναι. Μας είπαν ότι είχε ένα μπαρ στο Johannesburg, ένα εστιατόριο. Προσπαθήσαμε να το τηλεφωνήσουμε, το τηλέφωνο είχε αλλάξει. Χρειαστήκαμε 10 ημέρες ερεύνης με την αστυνομία του Johannesburg για να τον βρούμε. Τελικά τον βρήκαμε σε ένα συγγενικό του σπίτι. Του ζητήσαμε να έρθει σήμερα στην εκπομπή μας και μας απήντησε ότι δεν είχε ούτε διαβατήριο θεωρημένο, ούτε είχε κάνει τόσα πολλά εμβόλια που θα χρειαζόταν για να φύγει από την Αφρική. Βεβαίως είναι πολλές οι δυσκολίες, αλλά κανένας κριτικός δεν υπάρχει που να μην ξεπερνάει εύκολα και τις περισσότερες δυσκολίες. Και έτσι έχουμε κοντά μας, μετά από 22 ώρες πτήσεως από το Johannesburg, τον Γιώργο Τυράκη. Μπράβο. Ήταν πραγματικά δύσκολη η ιστορία του Johannesburg, δεν είναι? Τη ζήσαμε εμείς από το τηλέφωνο, εσείς τρέχοντας για τα διαβατήρια. Όλοι μας εκοπιάσαν πολύ. Πόσες ώρες πτήσεως χρειαστήκατε?
σχεδόν 18. 18 ώρες πτήσεως. Είχατε εντύπωση ότι είναι 22. Παναγία. Τόση μεγάλη απόσταση. Κάμε διαδρομή, βλέπετε. Παναγία. Τη μέσο Ρώμης. Μόλις είχαμε φτάσει στο σημείο της ιστορίας που το κλιμάκιο της απαγωγής του Κράιπε φτάνει στην Κωνσταμονίτσα που γίνεται και το προσωρινό αρχηγείο. Θα θυμάσαστε βεβαίως ότι περάσατε ένα πολύ ωραίο Πάσχα στην Κωνσταμονίτσα. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Είχατε αυτό που μου κάνει εντύπωση και που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Φαρμόρ, και εσάς, κύριε Πατεράκη, και εσάς, κύριε Τυράκη. Είναι σε μια τέτοια εποχή με τόσο πολύ βαριά σύννεφα πάνω από την Κρήτη, όπως τα σύννεφα των Γερμανών, είχατε κέφι για γλέντι το Πάσχα. Πώς δεν είχαμε κέφι, για όνομα του Θεού. Ναι, γελάσαι πρώτη τώρα. Γελάγατε όλη την ώρα. Βεβαίως. Και πυροβολισμούς ρίξαμε, όχι μόνο. Ναι, εκεί την Πάσχα θυμάσαι. Ο Γιώργος είναι άριστος λιεροπαίχτης δηλαδή. Παίζει ωραία λίρα. Βέβαια, έπαιξε τη λίρα δηλαδή. Και γελάσαμε πολύ όμορφα. Βέβαια, κάνουμε σκοποβολή στη Σταυγά, θυμάσαι. Βέβαια, και ρίξαμε μπαλοτιέδα πάνω. Ας έρθουμε τώρα στην εξέλιξη της ιστορίας που είναι τόσο συναρπαστική και που θα θέλαμε να την γνωρίσουμε. Βασικά, όταν πέσατε στην Κρήτη, γνωρίσατε και έναν κριτικό που σας φάνηκε πολύ καλός για συνεργάτης και μείνει από τότε στην ομάδα σας. Το θυμόσαστε ποιος είναι? Αυτός ήταν ο Αντώνης, δεν είναι? Το επώνυμό του? Ο Παπλουνίδης. Ο Αντώνης ο Παπαλαιωνίδας, βεβαίως, που είναι και αυτό σήμερα. Είναι και σας παρακαλώ να καλωσορίσετε στην Ελλάδα σαν φίλο αυτή τη φορά τον στρατηγό Χάινριχ Κράιπε. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Fabelhaft, Ihnen zu sehen nach so vielen Jahren. Ja, wieder. Ich glaube, Sie kennen all diese Leute. Lange Jahre. Sie sicher. Sicher. Deine Fühler und Volumen. Herr General, ich bin so zufrieden, Ihnen wiederzusehen nach so vielen Jahren. Sie haben sich auch nicht sehr verändert. Etwas älter sind Sie geworden. Okay, das ist gerade groß. Εγώ είπε ότι θα μάθει ο Παναγιώτη να ξανασμίξει μετά από τόσο πολλά χρόνια δηλαδή. Θέλατε να το ρωτήσετε ορισμένα πράγματα τα οποία θα θέλαμε να αναλύσουμε. Και αυτό μου είπε: δεν έχω αλλάξει καθόλου, δεν είναι αλήθεια. Και αυτό δεν είχε αλλάξει καθόλου. Sie haben gar nicht geändert, Herr General. Sie schauen das selber aus. Äußerlich, ja, aber die Beine werden schwerer. Die Beine werden schwerer. Δηλαδή, απ' έξω φαίνεται, αλλά τα πόδια πονάνε λιγάκι με την ηλικία, λέει ο κύριος στρατηγός. Πείτε του αν είναι γεγονός ότι τώρα πια μετά από 30 χρόνια περίπου δεν θυμάται με κακία καθόλου τους απαγωγής του και αν τον μεταχειριστήκατε καλά πραγματικά όπως ξέρουμε από την ιστορία. Mein Freund hat gefragt, nicht wahr, nach so vielen Jahren, nicht wahr, hoffentlich, Sie haben vergessen, alle unsere Schwierigkeiten, nicht wahr, an der Strecke. Sonst wäre ich nicht hier. Bitte? Sonst wäre ich nicht hier. Sonst wären Sie, wunderbare Antwort. An den να αλλάξω πίστη.